θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία από τις πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν χρέος να λάβουν υπόψη την κοινωνική πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί. Είμαι βέβαιος, φίλες και φίλοι, ότι δεν υπάρχει σήμερα οικογένεια η οποία να μην υποφέρει. Βεβαίως, κυρίως έχουν πληγεί τα μεσαία και φτωχά εισοδήματα από τις εξελίξεις των τελευταίων 2,5 ετών, αλλά έχει δημιουργηθεί και μια νέα τάξη εξαθλειωμένων Ελλήνων, οι οποίοι κινούνται κάτω από τα όρια της φτώχειας. Επίσης, έχει εφευρεθεί μια νέα κοινωνική ομάδα, οι φτωχοί εργαζόμενοι. Αυτοί δηλαδή που παρότι εργάζονται, τα έσοδά τους δεν τους επαρκούν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις του μήνα. Θεωρώ επίσης ότι μεγάλο πλήγμα αυτή τη στιγμή της κοινωνίας μας είναι το γεγονός ότι χιλιάδες νέοι, υπολογίζεται ότι πάνω από 130.000 είναι αυτοί, και κυρίως νέοι πτυχιούχοι, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, έχουν φύγει στο εξωτερικό αναζητώντας μια καλύτερη μοίρα. Η Ελλάδα αιμορραγεί και η Ελλάδα βέβαια βρίσκεται ενώπιον μιας δύσκολης απόφασης η οποία θα προσδιορίσει τη μοίρα της. Σε αυτή την κατάσταση μπροστά και η δική μας περιοχή, η Θράκη και ειδικότερα η Ροδόπη, περνάει στην δικιά της δοκιμασία. Αυτή η δοκιμασία μας προκαλεί και μας προσκαλεί όλους να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Και βέβαια τώρα μπαίνουν και τα διλήμματα. Εγώ θέλω λίγο πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας να θέσω κάποια θέματα και να υπενθυμίσω την διαδρομή αυτής της περιοχής. Γνωρίζετε ότι η περιοχή αυτή υπήρξε ο βασικός λόγος, η αγάπη μου και η πίστη μου στις δυνατότητες αυτής της περιοχής υπήρξε και συνεχίζει να είναι ο βασικός λόγος ανάμειξής μου στα κοινά από την νεανική μου ακόμα ηλικία. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο με συνδέει ευθέως με την πολιτική διαδικασία είναι η αίσθηση χρέους προς αυτόν τον τόπο και τους ανθρώπους του και η πραγματική μου πεποίθηση ότι πρέπει να προσφέρουμε εδώ, πρέπει να δυναμώσουμε αυτή την περιοχή, πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους της, πρέπει να πιστέψουμε στις δυνατότητές της για να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Νομίζω ότι το διαβατήριο αξιοπιστίας το οποίο έχω τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να καταθέσω ενώπιον της τοπικής κοινωνίας είναι η προηγούμενη διαδρομή μου. Και ως κοινοβουλευτικού άντρα, αλλά και ως ασκούντος χρέη κυβερνητικού στελέχους από τρία διαφορετικά υπουργεία. Κάποτε είχα βάλει έναν στόχο και με τη δική σας βοήθεια και στήριξη τον έκανα πραγματικότητα. Το 2004 κατάφερα μετά από 55 ολόκληρα χρόνια ο νομός μας να έχει εκπροσώπηση στα κέντρα των αποφάσεων. Μου δόθηκε ευκαιρία τον τότε κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να αξιοποιήσω αυτές τις θέσεις και να ανταποδώσω στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν και την αγάπη αλλά και κυρίως την πίστη στις δυνατότητες της ιδιαίτερης μας παρέμβασης. Προσπάθησα να κάνω ό,τι περνούσε από το χέρι μου για να μπορέσω να βοηθήσω τον τόπο αυτό να ακουστεί, να δυναμώσει, να αναπτυχθεί. Και νομίζω ότι αυτό μετρήθηκε με έργα. Θυμίζω ότι βεβαίως όλα τα προβλήματα δεν είχαν λυθεί πριν το 2009, αλλά εκείνα τα 5,5 χρόνια της άσκησης κυβερνητικών ρόλων δόθηκε η δυνατότητα να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιοχής και να μείνουν όρθιες και οι δίροι των μαγαζιών να τα κρατούν ζωντανά και ο κόσμος να περνάει καλύτερα. Θυμίζω ότι η βιομηχανία μας είχε προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά τα προβλήματα τα αντιμετωπίζαμε. Ασχολούνταν εδώ στην περιοχή πάνω από 20.000 εργάτες στη ΒΠΕ και στο βιοπάτο Σαββών. Στη ΒΠΕ Κομωτινής και στο βιοπάτο Σαββών λειτουργούσαν πάνω από 70 βιομηχανίες. Σήμερα δυστυχώς, στον πρώτο τομέα, δηλαδή στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως καταγγέλνουν οι ίδιοι οι φορείς, έχουν κλείσει περίπου 500 επιχειρήσεις το 2010 και άλλες 500 το 2011. Στον τομέα της βιομηχανικής απασχόλησης έχουν απομείνει όρθιες περίπου 10 βιομηχανίες, 9-10 βιομηχανίες και εργαζόμενοι από 20.000 γίναν 1.613. Εμείς δώσαμε δύναμη στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το καταστήσαμε τρίτο ισχυρότερο και ποιοτικότερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα και αυξήσαμε κατά 30% περίπου το φοιτητικό πληθυσμό σε όλα τα περιφερειακά πανεπιστήμια της χώρας σε βάρος των κεντρικών πανεπιστημίων, των πανεπιστημίων των αθλητικών κέντρων και δώσαμε δύναμη στην περιφέρεια.
αυτή τη δύναμη τη γεύτηκε η περιοχή μας. Αυξήθηκαν οι φοιτητές, ενδυναμώθηκε ο ρόλος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τονώθηκε η οικοδομή, νοικιάστηκαν τα νίκια στα σπίτια, κινήθηκε η αγορά, η περιοχή διαφημίστηκε τουριστικά και πολιτιστικά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που σπουδάσαν εδώ φύγαν με τις καλύτερες αναμνήσεις και γίνανε κήρυκες της ομορφιάς και των δυνατοτήτων της Θράκης και της Ροδόπης. Δυστυχώς, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που μειώνονται οι φοιτητές, ξεκίνησε από πέρυσι αυτό και δυστυχώς συνεχίζεται και βεβαίως καθυλώθηκαν και οι χρηματοδοτήσεις του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, οδηγώντας το και αυτό σε αποδυνάμωση. Θα θυμίσω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν εμείς είχαμε την ευθύνη, το αγροτικό εισόδημα ενισχύονταν συνεχώς. Οι αποζημιώσεις έρχονταν ταχύτατα, όπως και οι επιδοτήσεις. Και σημαντικά έργα υδροοικονομίας προχώρησαν στην περιοχή. Φράγματα ή ταμιευτήρες είχαν μια πορεία υλοποίησης σημαντική. Τα πράγματα στην πορεία μετά το 2009 άλλαξαν σημαντικά. Επίσης, για πρώτη φορά πριν το 2009, η Ροδόπη μπήκε στο τουριστικό χάρτη της χώρας. Διαφημίστηκε σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι επισκέψεις στην περιοχή μας είχαν αυξηθεί κατακόρυφα. Κοινωνικός τουρισμός, μερικές δεκάδες χιλιάδες, μαθητικός τουρισμός, στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των Ιάζων, μερικές χιλιάδες μαθητές από όλη την Ελλάδα σε ένα μικρό χωριό της περιοχής μας, τονώσαν την τοπική οικονομία και διαφημίσαν τις πραγματικές δυνατότητες της περιοχής. Και φοιτητικός τουρισμός, δηλαδή τα παιδιά και οι γονείς τους, διερχόμενος τουρισμός, διότι υπήρξε συμφωνία με τους μεγάλους tour operators οι διανυκτερεύσεις των τουριστών των Ελλήνων που πάνε προς την πόλη να γίνονται στην Ροδόπη και όχι στη Ρεδεστό, και αυτό τόνωσε το τοπικό εισόδημα. Και βεβαίως και εναλλακτικός τουρισμός, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης και της παράκτιας ζώνης, το οποίο δεν ξεκίνησε δυστυχώς να υλοποιείται μετά το 2009, παρότι είχαν διασφαλιστεί κάποιες χρηματοδοτήσεις. Θυμίζω γύρω στα 2,5 εκατομμύρια για το Κάμινγκ Φανάριο, με ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των ακινήτων της ΕΤΑ και βεβαίως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και για τον ορεινό όγκο, με αξιοποίηση πλήρως των δυνατοτήτων του ορειβατικού και του εναλλακτικού τουρισμού. Με απλά λόγια, σε όλους τους τομείς γινόντουσαν σημαντικά πράγματα και βεβαίως και σημαντικά έργα. Η ανεργία την περίοδο εκείνη είχε μειωθεί από το 18% που ήταν το 2003 στο 8%. Όλα αυτά αναδείκνυαν την Θράκη και ειδικότερα τη Ροδόπη σε μια σφρεγγυλή οικονομία, σε μια περιοχή πρότυπο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας, σε μια περιοχή μοντέλο εναλλακτικής οικολογικής ανάπτυξης που πραγματικά μπορούσε να γίνει παράδειγμα προς μίμηση σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και βεβαίως αυτού του τύπου η ανάπτυξη δεν είχε τοπικιστικά χαρακτηριστικά, αντιθέτως δημιουργούσε τις προϋποθέσεις μέσα από την περιοχή μας να διέλθει η ανάπτυξη και η εξωστρέφεια ολοκλήρου της χώρας, όλης της εθνικής οικονομίας μας, η οποία αναζητά νέες αγορές που θα μπορούσε να βρει είτε στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα με την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα τον οποίο τον χρηματοδοτήσαμε και έπρεπε να έχει παραδοθεί τέλος Φεβρουαρίου του 2010 και δυστυχώς παραμένει ακόμα ανολοκλήρωτος από αστοχίες και λάθη που έγιναν, και βεβαίως και προς Ανατολά, προς τις αγορές δηλαδή της Τουρκίας και της Μαύρης Θάλασσας, από τους οποίους προσδοκούσαμε και εμείς ωφέλη που δεν ήρθαν ποτέ. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Ότι την περίοδο εκείνη εμείς αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες που μας δόθηκαν προς όφελος της περιοχής και του συνόλου των κατοίκων της. Δυστυχώς όμως αυτή η αναπτυξιακή τροχιά ανεκόπη και ανεκόπη αδίκως. Σημαντικά έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει πάγωσαν. Κάποια άλλα αναβλήθηκαν και κάποια άλλα ακυρώθηκαν. Ολοκληρώθηκε ό,τι προλάβαμε να ολοκληρώσουμε. Θυμίζω την ανασκαφή και ανάπλαση του αρχαίου θεάτρου με τις εξαιρετικές εκδηλώσεις που γινόντουσαν επί 2 χρόνια με το Φεστιβάλ της Μαρόνιας. Θυμίζω το Μέγαρο Μουσικής, που είμαστε η τρίτη πόλη στην Ελλάδα μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που απέκτησε μια τέτοια εγκατάσταση που θα μπορούσε να τονώσει την πολιτική κίνηση και το οποίο τώρα δεν το διαχειριζόμαστε επιθετικά όπως θα έπρεπε να το διαχειριστούμε.